Αλέξανδρος Παπανδρέου ξέρει να μας κάνει τις πιο γρήγορες και τις πιο νόστιμες πίτες. Αυτή τη φορά λοιπόν θα φτιάξουμε σπανακόπιτα. Αυτό που λέμε της μαμάς, βρε παιδί μου, την παραδοσιακή, τη χωριάτικη που την ευχαριστιέσαι. Τέτοια πίτα. Γεια σου. Τι κάνεις. Αλέξ. Γεια, γερμανή. Πάμε. Τι όνομα είναι αυτό, ρε. Ευχαριστώ. Εντάξει, καλά. Μην με κάνεις τώρα να βγω με πλάτη. Τα σπάει, τα σπάει. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, πιτούλα θα πίτα, κάνουμε. Σήμερα μια... το λέμε αργά, μην κάνουμε κανέναν. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία και εύκολη σπανακόπιτα. Θέλω κατευθείαν να δούμε τα υλικά, γιατί έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Και, λοιπόν, πάμε να πέσει η καρτέλα μας. Για την σπανακόπιτα λοιπόν θα χρειαστούμε 6 χωριάτικα φύλλα, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ, ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα και στη συνέχεια θα χρειαστούμε ένα μικρό πράσο, μόνο το λευκό μέρος το οποίο το έχω ψιλοκόψει, 700 γραμμάρια σπανάκι καθαρισμένο, 2 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές άνηθο ψιλοκομμένο, 200 γραμμάρια φέτα, την οποία την έχω έτσι χοντροσπάσει η Ιωάννα σε μικρά κομμάτια. Φυσικά λίγο αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο, 2 αυγά και ελαιόλαδο για τα φύλλα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε μία σοτέζα. Θα με βοηθήσει εδώ στο ανακάτεμα. Να ξέρεις, εγώ θα κάνω τα φύλλα, γιατί επειδή έχουν και αλεύρι, δεν θέλω να σου λερώσω το ωραίο στο μαύρο το φόρεμα. Okay. Λοιπόν, το λέω ξεκάθαρα. Τίμιο. Ξεκινάμε με λίγο ελαιόλαδο. Και θα βάλουμε μέσα φυσικά και 50 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ για να δώσει ωραία γεύση στην πίτα μας. Έχω εδώ τα mini blocks, τα οποία έχουν 4 κομμάτια από 50 γραμμάρια. Θα πάρω το ένα, Ιωάννα. Ωραία δισκευασία. Ναι, φρέσκια αρχή κάθε φορά. Εδώ. Είναι αυτή η γεύση και το ξεπέρασε το άρωμα όμως. Από το βούτυρο δεν υπάρχει, είναι το πιο ωραίο πράγμα. Σε τρελαίνει. Να έχετε κάψει έτσι καλά. Είτε την κατσαρόλα σας, είτε την σοτέζα, όπως έχω κάνει εγώ εδώ. Και βλέπω από την σπανακόπιτα που έχεις ετοιμάζει, ότι είναι μπαμπάτσικη, έτσι. Μπαμπάτσικη, μπαμπάτσικη. Λοιπόν, έλα να δεις, θα βάλουμε. Εδώ θα βάλουμε ξερό κρεμμυδί, ναι, φρέσκο κρεμμυδάκι και έχω ψιλοκόψει, όπως σας έριξα και στην καρτέλα, πράσο. Αυτά λοιπόν θέλουν εδώ λίγο ανακάτεμα. Θα ανακατέψει εσύ. Άρα είναι χορτόπιτα, ε. Ναι. Γιατί βάζεις πολλά. Αν θέλει κάποιος να μην βάλει πράσο ή μπορεί να το κάνει μόνος και το με σπανάκι. Και βέβαια μπορεί. Απλώς σπανακόπιτα πάντα βάζουμε και λίγο κρεμμυδάκι. Και εμένα μου αρέσει να βάζω και πράσο. Εδώ όπως θα δεις έχω χωριάτικα φύλλα. Θα στρώσω 3 κάτω όσο εσύ ανακατεύεις. Και θέλω να τα στρώσετε πάρα πολύ απλά. Έχουμε βάλει λαδάκι στο πρώτο. Λίγο λαδάκι στο δεύτερο. Να στείλουμε χαιρετισμού σε Πρέβεζα, Γιάννενα και Άρτα που παρακολουθούν τις συνταγές μας και ξέρουν πολύ καλά. Καλά, εκεί ξέρουν από να κάνουν φοβερές πίτες. Όταν κάναμε και την αλευρόπιτα, μας στείλανε και πάρα πολλούς χαιρετισμού. Και εμείς. Λοιπόν, δεύτερο φίλο. Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Βάζω σταυρωτά. Α. Το δεύτερο φίλο. Και αντίστοιχα θα μπει και το τρίτο. Άρα βάζει λαδάκι μετά από κάθε στρώση. Λαδάκι, έτσι, να για να κολλήσει. Αλέξανδρε. Για να κολλήσει και να έρθει και να γίνει και ωραίο και τραγανό. Mm. Θα βοηθήσει φυσικά και το βούτυρο από τη γέννηση. Τώρα θέλω εδώ να μου βάλεις το σπανάκι που είναι σε αυτό το πιάτο. Σήμερα να το ρίξω. Το ρίξω εδώ μέσα. Ναι, κανονικά. Να ψηθεί. Να πούμε ότι εγώ σε αυτό το μπολ ήδη, για να κάνω λίγο πιο γρήγορα, ήδη έχω σοτάρει το υπόλοιπο σπανάκι. Mm. Στο βάλω λίγο αυτό εδώ. Το σοτάρι είναι αυτό που λέμε να το ζεματίσω. Να το ζεματίσω, ναι. Ακόμα καλύτερα. Αυτό λοιπόν είναι τα κάτω φύλλα, τα οποία θα τα αφήσουμε προς το παρόν, γιατί εδώ μέσα θα πέσει η γέμιση. Mm. Θα μου πάρεις τη δουλειά. Όχι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιος από τους τρεις, η Μάρτζη, ο Μάνος ή ο Παναγιώτης, λέει σπακανόπιτα και όχι σπανακόπιτα. Και μου το ανέβασε χθες στο Instagram. Instagram, φαγητό, ο Μάνος. Όχι. Ο Παναγιώτης. Σταμάτα. Όπου αύριο λέει τέλεια σπακανόπιτα. Όχι, καλά. Τώρα θα με κυνηγάει ο Μάνος, γιατί σκέφτηκα αυτόν. Δεν πειράζει. Εντάξει. Τι λέγαμε για την αναμόχλευση ισορροπιών πριν με τον Τάσο Τρίφωνος. Αυτό θα πάθω. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι έτοιμο. Μπορείς να το ρίξεις εδώ μέσα. Όμως πω πολλά. Να το κάνω εγώ. Ναι. Έλα. Λοιπόν, κάτσε να πάρω εγώ αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, έχετε λοιπόν ζεματίσει πράσο, φρέσκο κρεμμυδάκι, ξερό κρεμμυδάκι και τα βάζουμε όλα μέσα στο μπολ. Και τώρα κοίτα τι θα γίνει εδώ. Εδώ θα ρίξουμε μέσα λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τώρα θα αφήσουμε εδώ προς το παρόν. Λοιπόν, αλάτι.
Αυτό το κλείνουμε για να μην καούμε. Σωστά. Βάζεις λίγο γιατί πρόκειται να ρίξεις και τυρί. Ναι, θα ρίξω και φέτα, η οποία τη δοκίμασα πριν, είναι ήδη λίγο αλμυρή. Mm. Ρίχνω τη φέτα που είναι κρύα από το ψυγείο για να πέσει λίγο η θερμοκρασία, έτσι ώστε να μπορέσω να βάλω μέσα και δύο αυγά. Εδώ λοιπόν ανακατεύουμε, πέφτει λίγο η θερμοκρασία και τα σπάσουμε σπάμε μέσα, μέσα. Ναι, δύο αυγά. Δεν έτσι. Ανησυχήσουμε πόσο κρόκος από τη θερμότητα. Όχι, γι' αυτό θα ανακατέψω πολύ γρήγορα και έχω ρίξει τη φέτα που είπα ότι είναι κρύα από το ψυγείο να έρθει να πέσει η θερμοκρασία μας. Ιωάννα. Δροσίζει. Καλό ανακάτεμα. Εδώ τώρα μπορούμε να βάλουμε τη φαντασία μας και να πούμε ότι θα βάλω λίγο λιγότερο σπανάκι ή θα βάλω μέσα και λίγο κοτόπουλο ή θα βάλω κάτι άλλο. Μπορείς. Και έτσι θα κάνω μια διαφορετική πίτα. Αλλά εδώ στο Love It, Τρίτες και Πέμπτες, έχουμε να κάνουμε πολλές πίτες και πολύ ωραίες συνταγές. Ειδικά λοιπόν, τώρα που χειμωνιάζει, θέλουμε πιτούλες. Κοίτα εδώ, αυτό θα πέσει όλο ακριβώς στη μέση θέλω να μπει. Όλο στη μέση για να μπορέσουμε να το απλώσουμε. Τέλεια. Αυτό το παίρνεις εσύ. Swings, το απλώνω και πολύ απλά θα έρθουμε να βάλουμε πολύ έξυπνα και γρήγορα τρία φύλλα από πάνω. Δες πως θα τα στρώσουμε και κάπως έτσι τελειώνει και η συνταγή μας. Τώρα για το φούρνο να πούμε, έχουμε βάλει το φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς και κοίτα δεν το στρώνω από πάνω, το φέρνω και το κάνω, το κάνω έτσι εδώ. Το αφρατε, α, το ζαρώνεις. Ναι, το πρώτο, θα βάλω το δεύτερο και το τρίτο, μετά θα βάλουμε τα άλλα από πάνω. Και θα τελειώσουμε. Λες. Πόσα έβαλες συνολικά? Τρία κάτω, τρία πάνω. Και πες μου, ποια έφτιαξε φοβερά και φτεδάκια και τα ανέβασε στο Instagram? Η Μάρτζη. Η Μάρτζη. Καλέ, τι νόστιμα έγιναν. Τα δοκίμασα, αλλά μου φάνηκαν πολύ ωραία και μου είπα ότι της άρεσε πολύ η συνταγή και τα πέτυχε κιόλας. Και η μαμά μου πέτυχε. Μπράβο, Μάρτζη. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, γυρίζουμε από πάνω εδώ τα φύλλα. Θα βάλουμε και λίγο λαδάκι από πάνω και θα βάλουμε την πίτα μας στο φούρνο. Έχεις προθερμάνει? Έχω προθερμάνει. Θα δοκιμάσεις ή όχι? Θα μου κρατήσει ένα κομμάτι. Θα σου κρατήσει ένα κομμάτι για μετά. Θα έρθω εγώ μετά. Ξέρεις. Θέλω λαδάκι από πάνω, δες όπως είναι. Και κατευθείαν στο φούρνο. Θέλω να το βάλετε στους 180 βαθμούς. Θα το ψήσετε για 45 με 50 λεπτά. Τίποτα. Θα έρθω να δοκιμάσω, Αλέξανδρε. Εσύ τι είναι όμως?